Είσαι σήμερα. Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Θέλω λίγο να μας πείτε πώς είναι η κατάσταση. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ της συναδέλφου της Νάσιας, της Ιωάννου, ότι έχουμε τα πρώτα κρούσματα στα σχολεία, στην μέση εκπαίδευση. Δεν ξέρω αν έχουμε να δώσουμε κάποιους αριθμούς, κύριε Σιλβέστρο. Οι αριθμοί είναι οι ίδιοι αυτοί που δηλώσαμε χτες. Υπάρχει όντως μια περίοδος στην οποία είμαστε σε εγρήγορση. Παρακολουθούμε πολύ στενά όλα τα κρούσματα για να δούμε αν δημιουργούνται καινούργιες αλυσίδες, για να ενημερώσουμε έγκαιρα τις αρμόδιες αρχές και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά την διεργασία που κάνετε για τις αλυσίδες, μέχρι τώρα έχετε συνδέσει κάποια άτομα, κάποιους μαθητές συνδέονται, είτε είναι σε διαφορετικές τάξεις ενδεχομένως, είτε σε διαφορετικά σχολεία ή ακόμη? Φαίνεται ότι τα κρούσματά μας προς το παρόν είναι σποραδικά. Φαίνεται να μην έχουν σχέση μεταξύ τους. Και γι' αυτό το λόγο παρακολουθούμε το φαινόμενο για να εντοπιστούν έγκαιρα οι αλυσίδες μετάδοσης αν προκύψουν. Mm-hmm. Είναι κάτι που το περιμέναμε να προκύψουν κρούσματα μέσα στα σχολεία. Γιατί όλη την προηγούμενη περίοδο είχαμε πολλά κρούσματα που προκύπτουν από αυτές τις ηλικίες. Ειδικά μέσα στον Αύγουστο ήταν πάρα πολλά, άρα περιμέναμε κάποια από αυτά ότι θα επηρεάσουν κάποια σχολική μονάδα. Ναι. Βεβαίως, σύμμαχός σας σε αυτό είναι τα τεστ που γίνονται και για το Safe Pass σε ό,τι αφορά τα παιδιά της μέσης εκπαίδευσης, αλλά και τις κινητές μονάδες που διενεργούν ελέγχους. Πιστεύετε ότι θα βοηθούσε να ήταν λίγο πιο εντατικοποιημένοι αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται ιδιαίτερα τώρα και στα δημοτικά? Οπωσδήποτε. Και ο έλεγχος από μόνος του δεν μπορεί να προστατεύσει το σχολείο. Τα τεστ, αλλά είναι ένας τρόπος, ένα επιπλέον εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να φιλτράρουμε στο ποιος μπαίνει στο σχολείο και να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Mm-hmm. Οπωσδήποτε, όμως βλέπετε ότι κάποια κρούσματα μπαίνουν μέσα στα σχολεία αναπόφευκτα και θα πρέπει να τονίσουμε την τήρηση των πρωτοκόλων. Αυτό είναι το κλειδί. Τα μέτρα προστασιοποίησης, να φοράμε τη μάσκα μας, να χρησιμοποιούμε ατομική υγιεινή των χεριών και τα μέτρα προστασιοποίησης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα παιδιά του Δημοτικού, υπήρχε ένα θέμα πριν καν ανοίξουν τα σχολεία με το πώς θα δηλώνονται οι επαφές. Θέλετε λίγο να μας θυμίσετε, εάν ένα παιδί βρεθεί θετικό σε μία τάξη, ποιοι θεωρούνται επαφές του παιδιού, πρώτες επαφές εννοώ, αυτοί που κάθονται σταυρωτά γύρω του ή όλη η τάξη? Αυτό είναι ξεκάθαρο προς το παρόν. Το πρωτόκολλο περιγράφει τις στενές επαφές που κάθονται πέριξ του κρούσματος και τα παιδιά που έπαιξαν μαζί του είτε στο διάλειμμα είτε σε κάποια αθλοπαιδεία και οποιοδήποτε είχε σωματική επαφή με το παιδί. Επίσης, αυτή τη λίστα με τις στενές επαφές θα συμπεριλαμβάνονται και όσα άτομα έχουν πάει μαζί με το παιδί στο σχολείο. Μπορεί να είναι κάποιο παιδί από τη γειτονιά που τους παίρνει μαζί στο σχολείο κάποιος γονέας. Και αυτό είναι ευθύνη του διευθυντή του κάθε σχολείου να συμπληρώσει να εντοπίσει καταρχήν τις στενές επαφές όπως περιγράφονται, να μας τις δηλώσει σε ένα αρχείο προκαθορισμένο και να του στείλουμε για δειγματοληψία στα ιατρία δημόσιας υγείας. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αναφορά και την καταγραφή των επαφών, παλαιότερα αντιμετωπίζαμε αρκετά προβλήματα η ομάδα εχνηλάτησης. Έχει απαλληφθεί αυτό το πρόβλημα ή ακόμη ισχύει, κύριε Σιλβέστρο? Φαίνεται ότι, ότι ο κόσμος συνεργάζεται πιο εύκολα. Mm. Συνεργάζεται πιο εύκολα, έχουν τελειώσει και οι καλοκαιρινές διακοπές που εκεί αντιμετωπίσαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί πολλοί κόσμος έπρεπε να αυτοπεριοριστεί κατά την περίοδο των διακοπών του και λίγο είχαμε αντιδράσεις εκεί. Τώρα το Σεπτέμβρη θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο να περιοριστεί το κρούσμα και οι επαφές του. Και φαίνεται ότι συνεργάζονται καλύτερα σε σχέση με το καλοκαίρι. Άρα, παραμένει παρόλα αυτά στην ευσυνειδησία του καθενός το ποιο θα δηλώσει ως στενή επαφή και ποιο θα παραλείψει να αναφέρει.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζαμε από την αρχή και μάλλον θα το αντιμετωπίσουμε καθ' όλη τη διάρκεια. Εντάξει, τώρα μας είπατε στην αρχή ότι περιμένατε ότι και βεβαίως θα υπάρχουν κρούσματα, αφού αυτό ο ιός ως συγκεκριμένος είναι ακόμη ενεργός στην κοινότητα. Δεν είναι ότι τον πολεμήσαμε μια και καλή. Πολεμάμε με όποια μέτρα έχουμε στα χέρια μας. Τώρα, οι ανησυχίες αυτές που είπατε, επειδή παίρνω και πάρα πολλά μηνύματα από τα μικρότερα τα παιδιά, δηλαδή σε αυτά που δεν είναι αναγκαίο το Safe Pass. Και μιλάω και για τα νηπιαγωγεία και για τα δημοτικά. Από την εμπειρία σας, πόσο εύκολα, ξέρουμε ότι δεν κολλάνε εύκολα τα παιδιά ή μπορεί να είναι ασυμπτωματικά. Από την εμπειρία σας αυτά τα δεδομένα έχουν αλλάξει? Ναι, έχουν αλλάξει κατά κόρον. Από τότε που έχουμε τη μετάλλαξη Δέλτα, φαίνεται ότι επηρεάζει όλες τις ηλικιακές ομάδες και μάλιστα τα παιδιά αναπτύσσουν και σοβαρή συμπτωματολογία που δεν την είχαμε παρατηρήσει σε προηγούμενες μεταλλάξεις του ιού. Άρα δεν πρέπει να θεωρείται κανένας άτρωτος. Βλέπετε ότι έχουμε και σε ιερείς και σε μοναχές και σε όλες τις κοινωνικές βαθμίδες. Άρα κανένας δεν πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του άτρωτο, είτε είναι παιδί είτε είναι ενήλικας. Μάλιστα. Η αλυσίδα με τις μοναχές έχει σταματήσει ή ακόμη έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν επηρεαστεί? Έχει σταματήσει στις 11? Ναι, έχουμε πληροφορίες για άλλα κρούσματα τα οποία μπορεί να συνδέονται με αυτή την αλυσίδα, διερευνώνται και εξετάζεται κάθε καινούριο κρούσμα που προκύπτει, εάν έχει σχέση με όχι μόνο το μοναστήρι, αλλά με οποιαδήποτε από τις ενεργές αλυσίδες που έχουμε αυτή την περίοδο, για να τη συνδέσουμε μαζί με την αλυσίδα και να πούμε με ασφάλεια ότι έχει σταματήσει μια αλυσίδα ή όχι. Προς το παρόν φαίνεται ότι δεν έχουν προκύψει καινούργια κρούσματα από εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα σας αφήσω να πάτε στην...